Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήλθατε στο έκτο επεισόδιο του podcast «Γιατί τρέχουμε». Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ μαζί μου έναν άνθρωπο τον οποίο μπορώ να μιλήσω για αρκετή ώρα χαρακτηρίζοντάς τον. Είναι δρομέας υπεραποστάσεων, είναι επαγγελματίας, είναι ορειβάτης, είναι motivational speaker, μπορώ να χρησιμοποιήσω πολλούς όρους για να το χαρακτηρίσω. Και βασικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε την ζωή του ριζικά και οδηγήθηκε σε κάποια δύσκολα επιτεύγματα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ μαζί μου σήμερα τον Μάριο Γιαννάκου. Μάριε, καλησπέρα, καλώς ήλθες. Καλησπέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, πώς πάει η αποθεραπεία με το πόδι μετά τον ακροτηριασμό του δαχτύλου? Καλά πηγαίνει, εντάξει, αλήθεια είναι ότι ζωρίστηκα αρκετά τους τελευταίους 5-6 μήνες, αλλά εν τέλει πήγανε όλα καλά, απρόσμενα καλά. Τώρα είμαι σε μια φάση που ξαναρχίζω ξανά έτσι, τα προπονητικά προγράμματα σε πολύ ήπιους ρυθμούς βέβαια, αλλά έχω επανέλθει πλήρως και έχω αναρρώσει, οπότε πλέον είμαι σε πολύ καλό στάδιο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Α, ωραία, πολύ ευχάριστο αυτό, δηλαδή εντάξει σου πήρε κάποιο καιρό, αλλά τουλάχιστον τώρα είσαι πάλι πίσω στις επάλξεις. Πάμε λίγο από την αρχή, πάμε λίγο πιο πίσω. Αν ξέρω καλά, ήσουν, είχες ένα lifestyle, θα το πω, κάποια χρόνια πριν. Ήσουν υπέρβαρος, ήσουν καπνιστής, ανακάλυψες ότι ένας φίλος είχε ένα πρόβλημα υγείας και ξαφνικά έκανες μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου, η οποία αλλαγή σε οδήγησε σε υπερμαραθωνίου, σε ερήμου, σε ζούγκλες, σε πάγους, όλα αυτά που γνωρίζουμε. Θέλω να σε ρωτήσω πόση συνέπεια, τι θυσίες και τι πρόγραμμα χρειάζεται κάποιος για να κάνει τέτοια αλλαγή, αρκεί το νέο ότι ένας φίλος μου έχει ένα πρόβλημα υγείας για να σε κινητοποιήσει για ένα τέτοιο πράγμα? Καλή ερώτηση. Κοίτα, ερεθίσματα παίρνουμε όλοι οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα είναι το πώς θα τα αξιοποιήσουμε αυτά τα ερεθίσματα για να κάνουμε τη δικιά μας προσπάθεια και όχι υπερπροσπάθεια, γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται από διάφορους ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει τον τομέα τους είναι πράγματα που γίνονται από κάθε άνθρωπο όπως είμαστε όλοι. Οπότε σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσήλωση, πολύ μεγάλο πείσμα και αιμονή με τον στόχο. Οπότε οι θυσίες νομίζω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προσπαθειών αυτών. Στερήθηκες κάτι με την έννοια του ότι λες πω τώρα το στερούμε αυτό, είτε ήταν ξέρω εγώ από φαγητό, από καλοπέραση και ναι μήπως έχω κάνει, δηλαδή δεύτερες σκέψεις είχες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου? Ναι, δεύτερες σκέψεις έχω ακόμα και μέχρι σήμερα. Στερήσει πάρα πολλά πράγματα. Τα υλικά δεν είναι τόσο σημαντικά όπως είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτό που στερήσει περισσότερο είναι όταν βλέπεις ας πούμε τους φίλους σου το να περνάνε έτσι χαλαρές στιγμές έξω και εσύ πρέπει να σηκωθείς για να πας να βάλεις τον εαυτό σου σε μια φάση ταλαιπωρίας όπου έχει πόνο όλη αυτή η διαδικασία. Επομένως στερήσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην τελική αν τα βάλεις σε μια ζυγαριά αξίζει. Δηλαδή εγώ όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορώ να σου πω ότι μετάνιωσα για κάτι, στερήθηκα τόσα πολλά πράγματα τα οποία θα τα άλλαζα. Γιατί οι εμπειρίες οι οποίες έζησα και όλο αυτό το οποίο πήρα σαν άνθρωπος πρώτα, γιατί δεν με θεωρώ αθλητή με την αυστηρή έννοια του όρου, ήταν πολλαπλάσεις σε σχέση με αυτά τα οποία θυσίασα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι κάθε προσπάθεια έχει τη δικιά της θυσία, είτε κάνεις κάτι είτε δεν κάνεις κάτι, έχει το δικό του τίμημα. Ναι, θα συμφωνήσω. Άμα το βρεις όταν βλέπεις και το αποτέλεσμα και παίρνεις του καρπούς του αποτελέσματος, τότε ναι, βλέπεις ότι αξίζανε κάποιες θυσίες και οι κόποι που έχεις καταβάλει.
όταν ξεκίνησες να τρέχεις, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος, δηλαδή το πρώτο πράγμα που σε ερέθησε για να τρέχεις ήταν, ας πούμε, η απώλεια κιλών, ήταν το να κόψεις το κάπνισμα, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος και πώς μεταλλάχθηκε αυτός ο στόχος με τα χρόνια? Κοίτα, ο πρώτος μου στόχος αρχικά ήταν να ανέβω στον Όλυμπο τη δεύτερη φορά με λίγη περισσότερη ευκολία. Από εκεί και πέρα ο πρώτος μου αγώνας ήταν ο αγώνας 82 χιλιόμετρων στη Ροδόπη, ο πρώτος μου έτσι μεγάλος αγώνας, και εκεί κατάλαβα ότι αυτές οι μεγάλες οι αποστάσεις μου δίνουν πάρα πολύ τον χώρο και τον χρόνο να δω πράγματα για τον εαυτό μου. Δηλαδή η προσέγγιση δεν ήταν αθλητική, γιατί και το σώμα μου δεν με βοηθάει, είναι η αλήθεια, για υπεραποστάσεις. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ ψηλός και ο ογκώδης, δεν είναι ένα σώμα το οποίο αυτό που περιμένει ένας άνθρωπος να δει όταν ακούει ότι ένας άνθρωπος τρέχει αγώνες 50, 100 ή 100 μιλίων και παραπάνω. Επομένως ήταν κυρίως το ένα εσωτερικό παιχνίδι με μένα που με οδήγησε έτσι στους αγώνες αυτούς και με βοήθησε να έρθω σε επαφή περισσότερο με τον εαυτό μου και με πράγματα τα οποία δεν πίστευα ότι είχα, όπως είναι η στοχοπροσήλωση, η υπομονή, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχει ένας άνθρωπος όταν γεννηθεί, είναι πράγματα τα οποία τα αναπτύσσεις μέσα στη ζωή σου γενικά. Οπότε το άθλημα των υπεραποστάσεων είναι μια σχολεία η οποία σου εξασκεί πάρα πολύ αυτά τα στοιχεία στο χαρακτήρα σου. Επομένως ήταν για μένα ένα εσωτερικό παιχνίδι περισσότερο παρά ένα παιχνίδι επιδόσεων και που είχε αθλητικό υπόβαθρο. Ναι, κατάλαβα. Οπότε ναι, ήρθε σταδιακά, αλλά σιγά σιγά άρχισες να μεταλλάσσε το στόχος και αναλόγως και πώς μάθαινες τον εαυτό σου. Έμαθες κάτι για τον εαυτό σου που δεν περίμενες ποτέ ότι θα το έχεις ή... Θα σου πω, κοίτα, ασχολούμαι με το κομμάτι του endurance τα τελευταία 12 χρόνια και μπορώ να σου πω ότι κάθε χρόνο μαθαίνω κάτι το οποίο δεν ήξερα. Δηλαδή φέτος αυτό που μου έμαθε το Everest ήταν ότι δεν πίστευα ότι έχω πραγματικά τόσο μεγάλα ψυχικά αποθέματα σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι όλοι όσοι τρέχουμε, δηλαδή και ένας άνθρωπος που τρέχει και μαραθώνει ακόμα και μαραθώνιο, έρχεσαι σε επαφή με πράγματα και στοιχεία του χαρακτήρα σου τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν αυτά. Επομένως, ναι, μαθαίνω κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό, γιατί και όσο περνά τα χρόνια, και εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή ηλικία, πρώτο αγώνα υπεραποστάσεων έτρεξε ηλικία 21 ετών, οπότε είναι ένα παιδί στην κυριολεξία, σε εφηβική περίοδο. Επομένως και η νοοτροπία μου γύρω από τη ζωή ήταν πολύ διαφορετική. Πλέον τα ερεθίσματα τα οποία τα λαμβάνω σαν ενήλικας πλέον στα 32 μου χρόνια είναι πολύ διαφορετικά. Είναι ένα έτσι διαρκές παιχνίδι το οποίο σου δίνει πολλά διαφορετικά μηνύματα ανάλογα με την περίοδο την οποία βρίσκεσαι στη ζωή σου. Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Όπως το είπες και εσύ, και από μικρές αποστάσεις ακόμα, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στα 100-150 χιλιόμετρα, και από μικρές αποστάσεις έχει πράγματα να μάθεις για τον εαυτό σου. Και θα έλεγα, θα το πήγαινα ένα βήμα παραπάνω, ότι ανεξαρτήτως την ηλικία, εσύ το ξεκίνησες μικρός, εγώ π.χ. και κάποιοι άλλοι το ξεκίνησαν μετά τα 30. Είναι πάντα όταν έχεις έναν αγώνα που είναι λίγο περισσότερα χιλιόμετρα ή είναι πιο δύσκολος κτλ. Πάντα ανακαλύπτεις κάτι μέσα σου, ειδικά στο πόσα αποθέματα μπορείς να έχεις. Αν σε ρωτούσα, θα βγάλω το Everest λίγο απ' έξω, σε θέμα αγώνων καθαρά, στις υπεραποστάσεις, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας σου σωματικά και ποιος ήταν ο πιο δύσκολος πνευματικά? Εντάξει, νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις αυτές που αναφέρεις, θα σου πω τον αγώνα 500 χιλιόμετρων που έκανα στον Αρκτικό κύκλο. Ήταν ένας πολυήμερος αγώνας, αυτόνομος. Έπρεπε δηλαδή να βασιστείς εξ ολοκλήρου στις δικές σου δυνάμεις και... Το τελευταίο βασικά που σε απασχολούσε ήταν τα χιλιόμετρα, τα οποία ήταν πραγματικά πάρα πολλά. Έπρεπε να διαχειριστείς τον εξοπλισμό σου, το φαγητό σου, το πόσο θα κοιμηθείς έξω σε πολικές θερμοκρασίες, με βάση κρυοπαγήματα, να λιώνεις χιόνι για να πιεις νερό. Επομένως και σωματικά και πνευματικά μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι αυτή ήταν η πιο δύσκολη προσπάθεια. Γιατί δεν έχεις να σκεφτείς λίγα πράγματα μέσα σε μια προσπάθεια που διαρκεί 8-10 μέρες. Επομένως όλο αυτό σε κουράζει πέρα από τη σωματική έτσι, κόπωση και ψυχικά. Γιατί έχεις πάρα πολλούς αστάθμητους παράγοντες μέσα σε μια εξίσωση η οποία αλλάζει συνεχώς και πρέπει να λύνεις διαρκώς
προβλήματα με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ναι, σαφώς και εντάξει, μιλάμε τώρα για συνθήκες ακραίες, δεν μιλάμε για απλά ένα κρύο ή απλά μια ζέστη κτλ. Ένας αγώνας που ονειρεύεσαι να κάνεις είτε από πάντα είτε από εδώ και πέρα, ποιος είναι? Τι θα ήθελες να κάνεις σε θέμα υπεραποστάσεων από εδώ και πέρα? Θα ήθελα να επιστρέψω στον αγώνα Route 100 Miles, στον αγώνα 100 μιλίων στη Ροδόπη, γιατί στην ουσία από εκεί άρχισα και έχω να τρέξω πάρα πολύ καιρό στον αγώνα αυτό και νομίζω ότι έχω αλλάξει πάρα πολύ σαν άνθρωπος, οπότε θα ήθελα να δω ξανά τον εαυτό μου στην αρχή, εκεί όπου άρχισαν για μένα όλα. Επομένως, ένας αγώνας επόμενος που θα ήθελα έτσι να κάνω σαν αφορά τις υπεραποστάσεις και τον υπερμαραθών είναι αυτός ο αγώνας 100 μιλίων στο Route στη Ροδόπη. Το έχω ακούσει και από άλλους. Είναι πολύ αποθυμένο αυτός ο αγώνας. Άλλους γιατί ήθελαν να συμμετέχουν και τους τα χάλασε ο καιρός. Άλλοι γιατί ξεκίνησαν από εκεί. Τελικά είναι σημαδιακός αυτός ο αγώνας στη Ροδόπη για πολύ κόσμο. Είτε το μεγάλο είτε το πιο μικρό, το 80. Εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι και όμορφη η Ροδόπη, ας πούμε. Ναι, μπορώ να σου πω ότι όλα αυτά τα οποία τα έκανα τα επόμενα χρόνια κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Κατσάνο και στον Ηλία τον Σπυριδόπουλο, που είναι οι διοργανωτές του αγώνα, και φυσικά και στον ίδιο τον αγώνα, γιατί ο αγώνας αυτός συνδυάζει ένα υβριδικό μοντέλο αγώνα, το οποίο δεν είναι ένας αμυγός αγώνας υπεραποστάσεων, δηλαδή μπαίνεις μέσα και λίγο στο κομμάτι της περιπέτειας, μένεις πάρα πολλές ώρες μόνος σου μέσα στο δάσος, χωρίς να συναντήσεις κάποιο στέκανε φοδιασμού ή κάποιους αθλητές. Για μένα είναι ένας αγώνας ορόσημο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι και ο δεύτερος ιστορικότερος αγώνας 100 μιλίων στην Ευρώπη. Εγώ θα το πρότεινα γενικά αυτόν τον αγώνα να τρέξει ένας άνθρωπος, γιατί σου δίνει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά οποιοδήποτε αγώνα 100 μιλίων. Ναι, να πούμε πως είναι, όπως είπες και εσύ, ο δεύτερος αγώνας 100 μιλίων, ο πρώτος είναι στο Μομπλάν, νομίζω. Οπότε καταλαβαίνουμε σε τι επίπεδο και με τι συγκρίνεται. Εντάξει, και η φύση πάντα βάζει τους δικούς της κανόνες, έτσι. Οπότε όταν είχε ακυρωθεί κιόλας και ο αγώνας, νομίζω ότι καλώς είχε ακυρωθεί, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ακεραιότητα, η σωματική των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο event. Και μπορεί να νομίζουμε ότι η Ροδόπη είναι ένα μέρος το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο κτλ. Αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί μέσα στο Παρθένο δάσος και βρίσκεσαι σε υποθερμιδικό επεισόδιο, για να σε βγάλει η διοργάνωση μέσα από το Παρθένο δάσος χρειάζονται πάρα πολλές ώρες. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από όσο πιστεύουμε πολλές φορές, γιατί έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτά τα δάση και είναι πραγματικά πολύ απομονωμένες οι περιοχές αυτές που κινούνται οι αθλητές. Ναι, σαφώς, και αυτό είναι ένα γενικό θέμα που μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή υπάρχουν φιλικότερα βουνά στην Ελλάδα, υπάρχουν και βουνά που η προσέγγιση είναι πιο δύσκολη, όπως είναι ο πυρήνας, ξέρω εγώ, της Ροδόπης, όπως είναι τα ψηλά του Ολύμπου, ο πυρήνας της Βάλιας Κάλντας, ξέρω εγώ, στην Πίνδο κτλ. Οπότε ναι, η ασφάλεια είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να μπαίνει νούμερο ένα σε όλα αυτά τα μεγάλα πολύ, πολύ ώρα events, γιατί ναι, όσο και οι άνθρωποι γίνονται, δηλαδή όσο και οι συμμετέχοντες ανοίγουν οι αποστάσεις, περνάνε οι ώρες, έρχεται η κούραση κτλ., τότε πολλαπλασιάζονται και οι πιθανότητες να συμβούν πράγματα τα οποία θα χρειαστούν διάσωση. Σωστά. Αν σε ρωτούσα τι κοινό έχει μία αποστολή στο Everest με έναν υπερμαραθώνιο από πλευράς σωματικής και πνευματικής. Προφανώς δεν είναι το ίδιο, όταν σε μια προετοιμασία για το Everest μπορεί να μείνεις 2 μήνες στο base camp με πάνω κάτω για να εγκλιματιστείς και τα λοιπά από έναν υπερμαραθώνιο που θα είσαι μέσα 14, 15, 20 ώρες. Αλλά τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν δύο τέτοιες προσπάθειες? Και στα δύο εξασκείς πάρα πολύ την υπομονή σου, και το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η κατουχία. Και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεσαι σε αυτή τη συνθήκη. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα δύο κοινά που με τον ανεβαίνει σε ένα βουνό άνω των 8.000 μέτρων και στον υπερμαραθώνιο. Κατά τα άλλα, η διαχείριση είναι πολύ διαφορετική, η προπόνηση είναι πολύ διαφορετική, η προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική. Και το ρίσκο είναι επίσης πάρα πολύ διαφορετικό, έτσι. Γιατί στο ένα απλώς σίγουρα κινδυνεύεις να βρεθείς σε μια άβολη κατάσταση,
και στο άλλο πραγματικά σε πάρα πολύ λίγα λεπτά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να καταλήξεις δηλαδή να έχεις και θάνατο. Επομένως και η ψυχολογική πίεση είναι πολύ διαφορετική όταν βάζεις μέσα στην εξίσωση αυτό το κομμάτι του θανάτου. Αλλά νομίζω ότι η κακουχία και η υπομονή είναι τα δύο χαρακτηριστικά αυτών των προσπαθειών. Ναι, οκ. Okay. Σε άλλο μέγεθος, σε άλλο επίπεδο, αλλά ναι, είναι συγκρίσιμα θα έλεγα. Πού σε χάνουμε, πού σε βρίσκουμε όταν βλέπουμε φωτογραφίες και τα λοιπά, σε βρίσκουμε σε όλο σε κάποιο βουνό σε βλέπουμε. Υπάρχει κάτι καλύτερο από ένα Σαββατοκύριακο στο βουνό, σε μια καλύβα και τα λοιπά? Και αν ναι, τι είναι αυτό? Κοίτα, το καλό με το βουνό είναι ότι μπορείς να το προσεγγίσεις από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή το καλοκαίρι μπορείς να κάνεις την πεζοπορία σου, να κάνεις τρέξιμο, να κάνεις παγωναρίχηση, χειμερινές αποστολές στο βουνό. Και τώρα σκέψω ότι άρχισα να μαθαίνω μουσική, γιατί δεν ήξερα όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως νομίζω ότι όταν το βουνό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας σου σαν άνθρωπος, έχει πράγματα να σου δώσει, αρκεί να έχεις καλή παρέα και να είσαι πάντα, ξέρεις, ο εαυτός σου όταν πηγαίνεις σε αυτά τα μέρη. Σε βλέπω ότι κάνεις στο Βέρμιο σκι, στα πηγάδια. Ναι. Στα βουνά μας, εκεί στο βουνό που τρέχουμε εμείς και το έχουμε, εγώ το ονομάζω το Βέρμιο παιδική χαρά όταν είμαι πάνω και κάνω προπονήσεις εκεί. Είναι η δική μου παιδική χαρά, γιατί είναι πολύ φιλικό το βουνό και έχει πολλά μονοπάτια, πολλά πράγματα να κάνεις. Οπότε αν θα έχεις χρόνο για έτσι για κανένα 15-20 πάνω στο Βέρμιο έτσι περίπου στα μέσα Μαρτίου, θα χαρόμουν να το κάνουμε μαζί αυτό. Περπάτο τρέξιμο ή ό,τι θες εκεί. Γιατί εντάξει, άμα δεν μπενεύσει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει λένε, οπότε ας το διαφημίσω άλλη μια φορά το Βέρμιο. Εννοείται. Έχετε και πολύ ωραία μέρη εκεί, οπότε πολύ μεγάλη χαρά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε συζητήσει και με τον Δημήτρη τον Τζιώνα στο πρώτο επεισόδιο γι' αυτό και θεωρώ πως το Βέρμιο πρέπει να αναδειχθεί γιατί έχει πολλές ομορφιές και είναι πολύ φιλικό βουνό και είναι και πολύ εύκολα έχεις πρόσβαση από πολλά μέρη και στα ψηλά του ακόμη, δεν είναι Όλυμπος. Ναι, εκεί είναι ένας ενδυνάμει 360 προορισμός, σίγουρα. Ναι, ακριβώς. Πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Έχεις πρότυπα? Και αν ναι, τι είδους πρότυπα είναι αυτά? Ποια άτομα ακολουθείς και θα έλεγες, α, ωραία, εμπνέομαι από αυτόν? Ναι, κοίτα, θα σου πω πολύ ειλικρινής. Τα μεγαλύτερα πρότυπα που είχα ποτέ στη ζωή μου και έχω ακόμα είναι οι γονείς μου. Γιατί προσπάθησαν πάρα πολύ γενικά στη ζωή τους να καταφέρουν αυτά τα οποία καταφέρανε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικούς τομείς που θαυμάζω πάρα πολύ και το έργο τους και τη φιλοσοφία τους πάνω σε αυτά τα οποία ασχολούνται, αλλά και στη ζωή γενικά. Επομένως, σου έλεγα ότι πρότυπα είναι οι γονείς μου για μένα. Τέλειο, μια χαρά. Οπότε και το θέμα του endurance και το θέμα του πείσματος και τα λοιπά, προφανώς είχες κάποια παραδείγματα να μιμηθείς μεγαλώνοντας και βλέποντας τους γονείς σου, ας πούμε, σε πράγματα που είχαν προσπαθήσει για να σε εμπνεύσουν και σένα μετά να είναι πιο το μυαλό σου πιο προσιλωμένο στις αλλαγές που θα θέλεις να κάνεις. Ναι, σίγουρα. Θέλω να δώσεις ένα μήνυμα σε όσους θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, που ίσως είναι υπέρβαροι, που ίσως δεν αθλούνται, που ίσως φοβούνται, διστάζουν κτλ. Τι θα ήθελες να τους πεις? Κοίτα, η ζωή δεν είναι μια, ξέρεις, γραμμή η οποία έχει πάντα κατηφόρες ή ανηφόρες. Αυτό που έχω δει είναι ότι όταν ένας άνθρωπος πραγματικά έτσι θελήσει να κάνει μια αλλαγή, όποια και αν είναι αυτή, είτε στη δουλειά στην οποία βρίσκεται, είτε στις προσωπικές σχέσεις, είτε γενικά έτσι, με ασχολίες που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο βήμα είναι το πρώτο. Δηλαδή το να μπει σε ένα σχέδιο δράσης, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν στον σχεδιασμό και ποτέ δεν κάνουν το πρώτο βήμα. Επομένως θα έλεγα να το τολμήσουν, να βρουν ποιος είναι ο σκοπός της ζωής τους, γιατί όταν νομίζω ότι έτσι είμαστε οι άνθρωποι γεννημένοι, το να υπηρετούμε έναν σκοπό μεγαλύτερο από εμάς, γιατί τότε βλέπεις το πόσο ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να υπερβεί
τα όρια αυτά που έχουμε θέσει ως άνθρωποι, έτσι, σαν όρια. Και νομίζω ότι αυτό είναι, να βρει ένας άνθρωπος στο σκοπό του και να κάνει το πρώτο βήμα. Αν βγάλω λίγο έξω το τρέξιμο, τις υπεραποστάσεις κτλ. Τι σχέδια έχεις τώρα στο απότερο μέλλον, τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις? Ναι, κοίτα, πολύ πρόσφατα κάναμε με το φίλο μου και συνεργάτη, το Σταύρο το Ξίτσα, του Ascend Hikes, που είναι μια ομάδα και ένα tribe πεζοπορικό. Επομένως, αυτό που έχουμε τώρα έτσι σαν στόχο είναι αυτό το παιδάκι, συσταγωγικά το βάζω, να το μεγαλώσουμε και να το αναπτύξουμε και να φτάσει πολύ μακριά. Και τον Απρίλιο έχουμε κανονισμένη την πρώτη μας ορειβατική αποστολή στο Νεπάλ. Θα φτάσουμε μέχρι το Base Camp στο Everest. Έτσι, ένας προσωπικός και συλλογικός στόχος είναι αυτό με την ομάδα των Ascend Hikes. Α, ωραίο, μια χαρά. Οπότε μπαίνετε και σε μια διαδρομή η οποία είναι, ναι, dream για κάποιους. Εγώ προσωπικά το έχω dream για το Base Camp κάποια στιγμή. Θα είστε το κλασικό Καθμαντού, Λούκλα και Πανό. Σωστά, ακριβώς. Α, ωραίο, πολύ ωραίο. Μια χαρά, οπότε θεωρώ πως θα δούμε πράγματα εκεί από αυτό το event. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μου. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά, στο Βέρμιο ή κάπου αλλού, να κάνουμε έτσι κανένα τρεξιματάκι εκεί στο βουνό. Εννοείται, με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ και όσους μας άκουσαν και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.